Μία από τι πιο καλέ φυσικέ ασπίδε σε περίπτωση σεισμού ή πλημμύρα είναι τα δάση αλλά και γενικότερα οι δεντροφυτεμένε περιοχέ. Σε περίπτωση ισχυρού σεισμού, η αποκόλληση βράχου μπορεί να αποβεί μοιραία στον αστικό ιστό ή, όπω πρόσφατα αποδείχτηκε στην Εύβοια με την κακοκαιρία μπάλο, η έλλειψη δέντρων οδήγησε σε πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία θα ήταν περιορισμένα αν δεν είχαν γίνει στάχτη δεκάδες χιλιάδες τρέματα. Η σχέση του δάσους με την προστασία των αστικών περιοχών ε, αναχαιτίζουν, καταρχήν σταθεροποιούν τα εδάφη, τα συνέχουν, τα δένουν ουσιαστικά με μια μορφή οπλισμό το ροζικό του σύστημα, ε, ε, δημιουργώντας μια συμπαγή μάζα η οποία ε, βέβαια στην κρίσιμη στιγμή μπορεί να αποδεχτεί σωτήρια. Άμεσα σύμφωνα με τον κύριο Φωτάκη θα πρέπει να αρχίσουν οι δεντροφυτεύσεις και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου καθώς η ισορροπία του θα αργήσει να επέλθει ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα ολοένα και αυξάνονται. Βέβαια ξέρουμε όλοι αν μιλήσουμε για τους σεισμούς ότι αλλού παράγονται και αλλού μετακινούνται και οι δυνάμει είναι τεράστιες. Εκλείονται δυνάμεις που από ,τι έχουμε διαβάσει είναι ε, ισχύως εκατοντάδων ατομικών βομβών, μιλάμε για τη φύση πλέον, δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι ε, το αποτρεπτικό. Μπορεί όμως ε, να λειτουργήσει ε, ως ανάχωμα στις κατολιστήσεις στις δύο εδαφών, ε, βράχων και βάση περιπτώσει και υποδομών ακόμη. Τέλο, η πόλη των Χανίων θεωρείται προστατευμένη σε ό,τι αφορά στι φυσικέ ασπίδε, υπογραμμίζει ο κύριο Φωτάκη, από το δάσο του Αγίου Ματθέου, αλλά και από την πλευρά τη Μαλάξα. Η περιοχή τη Μαλάξα, που όμω επειδή έχει μεγάλη ε, έκταση γεών στου πρόποδε τη, δεν θα δημιουργήσει τέτοια ζητήματα κατά την πτωχή δική μου εκτίμηση. Εκτό και αν μιλήσουμε πλέον για κολοσσία καταστροφή ομιγέννητο. Ε, νομίζω τα Χανιά είναι προστατευμένα από αυτή την άποψη, το ανατολικό της μέρος δεν είναι προστατευμένο ε, και γενικά δεν παρουσιάζουν γεωλιστικές ιδιότητες στα εδάφη της πόλεως πέριξ των Χανίων, ε, νομίζω πως ε, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.